Εκατοντάδες πάνοπλοι αστυνομικοί χτενίζουν την περιοχή γύρω από το Λίμπουργκ του Βελγίου. Οι δυνάμεις ασφαλείας αναζητούν έναν βαριά οπλισμένο επαγγελματία στρατιώτη. Ο 46χρονος Ζούργεν Κόνινγκς είναι γνωστός στις αρχές για τις ακροδεξιές του αντιλήψεις, ενώ απειλεί την ζωή του ιολόγου Μαρκ Βαν Ρανστ. Δεν υπάρχει λόγος να αυξηθεί το επίπεδο συναγερμού σε όλη τη χώρα. Όμως είναι σαφές ότι αυτός ο άνθρωπος εκτόξευσε σοβαρές απειλές στις αποχαιρετιστήριες επιστολές που άφησε πίσω του. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να παραμείνουν οι πολίτες ασφαλείς. Δεν υπάρχει λόγος πανικού, αλλά την ίδια ώρα πρέπει να είμαστε πολύ, πολύ προσεκτικοί. Ο Μαρκ Βαν Ρανστ είναι ένας από τους πλέον σημαντικούς επιστήμονες του Βελγίου, ενώ είναι σύμβουλος της κυβέρνησης σε θέματα που αφορούν την αντιμετώπιση της πανδημίας. Εδώ και αρκετούς μήνες, ο διάσημος ιολόγος δέχεται σφοδρές επιθέσεις και απειλές από αρνητές του ιού, που τον κατηγορούν πως κερδίζει δόξα και χρήματα υπηρετώντας σκοτεινά σχέδια.